Θα περάσουμε σε ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κλείσουμε έτσι το πρώτο μέρος, καθώς το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έληξε άδοξα, καθώς οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποχώρησαν, καθώς ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Λαμπερνός, δεν δημοσιοποίησε την επιστολή της παραιτηθήσας Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ, της κ. Σχιναράκη. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Γιώργο Αγριμανάκη, εκπρόσωπο τύπου της παράταξης Ηράκλειο 375. Κύριε Αγριμανάκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμφανής ο εκνευρισμός, αλλά και η απογοήτευση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, σωστά? Ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Η αλήθεια είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι δεν θα έπρεπε και μέσω θέρους τώρα να είμαστε εδώ και να κουβεντιάζουμε πράγματα τα οποία ξεπερνούν, αν θέλετε, και την, αυτό το που λέμε τη σοβαρότητα. Έτσι έγινε χτες. Χτες είχαμε ένα διοικητικό συμβούλιο, ένα δημοτικό συμβούλιο που το είχαν προκαλέσει 4 παρατάξεις, δηλαδή περίπου το 70% του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό να κουβεντιάσουμε την παρέτηση της κυρίας Σχιναράκη και τις αιχμές που άφησε φεύγοντας από τη διοίκηση της μεγαλύτερης εταιρείας του Δήμου. Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες, δυστυχώς είμαστε θεατές σε ένα θέατρο του παραλόγου που είδαμε, ακούσαμε να λέει ο ένας «πες τα εσύ» και να λέει ο άλλος «όχι, πες τα εσύ». Αυτό μας ξεπερνά και ως ανθρώπους. Προσωπικά εμένα, παρά το γεγονός ότι εκπροσωπώ την παράταξή μου τώρα εδώ, και ως άνθρωπο που κατέβηκα στην πολιτική με σκοπό την προσφορά και την υπηρεσία απέναντι στους πολίτες, μας ξεπερνάει να συμμετέχουμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο, στον άνθρωπο όργανο της τοπικής δημοκρατίας, και να μην δίνουν σε δημοσιότητα και να μην μας παρέχουν την πληροφόρηση που χρειάζεται με σκοπό να λάβουμε γνώση του τι έχει συμβεί σε μια εταιρεία που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα και μια δημόσια περιουσία. Αυτό ήταν χθες το αποτέλεσμα, όπου βρεθήκαμε, αφού προκαλέσαμε την κουβέντα αυτή, για να μας δημοσιοποιήσουν αυτή την επιστολή, αφήνοντας εχμές, όπως είπα και προηγουμένως από την κυρία Σχιναράκη, ότι υπάρχουν παραγκέντρα εξουσίας, υπάρχει αδιαφάνεια, υπάρχουν τέτοια πράγματα που τα είπε στο ράδιο μόνη της, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Γίναμε μάρτυρες και κοινωνοί του να μην δώσουν στη δημοσιότητα αυτή την επιστολή. Και ρωτώ, έχει δικαίωμα κάποιος από το δημόσιο βίο, όταν η λαϊκή κυριαρχία, όταν η κυριαρχία κάθε συλλογικού οργάνου απαιτεί την ενημέρωση να μην τη δίνει? Αυτό ήταν ένα πολύ σπουδαίο πράγμα το οποίο ξεκίνησε χθες. Ένα πράγμα το οποίο αφήνει σημάδια στη δημοκρατία. Δεν μπορεί να έχει αποχωρήσει μία συνεργάτηδα του Δημάρχου, του στενού πυρήνα της διοίκησης του Δήμου, αφήνοντας τέτοιου είδους αιχμές για την κακοδιοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν εκεί πέρα εστίες και εξουσίες παράκεντρες, και να μην λαβαίνουμε γνώση. Αυτό ξεπερνά κάθε λογική. Και αυτό έγινε χθες και ήταν η αιτία, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, που εμείς αποχωρήσαμε. Να αποχωρήσουμε. Γενικότερα πάντως το κλίμα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν τεταμένο. Υπήρξαν και στο παρελθόν αποχωρήσεις από δημοτικά συμβούλια. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, μα όταν δεν σέβεσαι τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας που τους έστειλε εκεί για να υπηρετήσουν την κοινωνία. Όταν μαλώνουν δύο άνθρωποι σαν να είναι δική τους περιουσία. Όταν μαλώνουν δύο άνθρωποι σαν να είναι τα προσωπικά τους, πιστεύω, πάνω και πέρα από όλα από το δημόσιο συμφέρον. Και λέει όχι, πες το εσύ πρώτος. Και λέει ο άλλος όχι, εσύ θα το πεις. Γιατί εσύ το έστειλες. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν στον τέταρτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Αυτά τα πράγματα ξεπερνούν τη σοβαρότητα. Ξεπερνούν το στοιχειώδη τρόπο δημοκρατίας. Δεν μπορεί τα 30 άτομα και πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου που ζητούν από το Δήμαρχο «δώσε μας σε δημοσιότητα την επιστολή» να μην τη δίνει, ως σαν να κάτι να φοβάται. Και ρωτώ, υπάρχει κάτι που φοβάται ο Δήμαρχος? Υπάρχει κάτι που φοβάται η Δημοτική Αρχή? Ή αντίθετα, υπάρχει κάτι που φοβάται η κυρία Σχιναράκη? Γιατί και η κυρία Σχιναράκη πρέπει να το δώσει αυτό, αφού ο Δήμαρχος δεν θέλει να το δώσει. Εμείς όμως, ως κυρίαρχη δύναμη, όχι ως παράταξη, γενικότερα οι παρατάξεις, δηλαδή το 30% του σώματος, πώς μπορεί να αντιδράσει, πώς μπορεί να συμμετέχει σε ένα δημοκρατικό δομημένο διάλογο όταν δεν υπάρχει πληροφόρηση? Μάλιστα. Όταν γίνονται πράγματα πέρα και πάνω από αυτούς. Πώς γίνεται, πώς εμείς θα έχουμε δράση, πώς θα φανούμε χρήσιμοι στην κοινωνία, όταν
δεν γίνονται διαζώσεις δημοτικά συμβούλια. Όταν όλα περνούν από την Οικονομική Επιτροπή. Όταν υπάρχουν επιστολές που αφήνουν αιχμές για αδιαφάνεια και παράκεντρα εξουσίας. Και δεν ενημερώνεται το σώμα, το οποίο είναι κυρίαρχο για να αποφασίσει. Όταν η δημοκρατία, κύριε Παναγιωτόπουλε, αντλείται από το λαό και ασκείται από το λαό. Μάλιστα. Δεν μπορεί να το στερήσει αυτό. Και η εκπρόσωπη του λαού είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό έγινε χτες. Αγνοήθηκε η ύπαρξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκεί ήρθαν για να βοηθήσουν, για να προσφέρουν και να βγάλουν κάτι από αυτό που τους περισσεύει. Κύριε Αγριμανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση και το σχόλιο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.